Πάμε λοιπόν Ένα. να συνεχίσουμε αυτό το ωραίο μας ταξίδι και πάμε να συνδεθούμε με τη Ζάκυνθο, να πάρουμε μία γεύση από τα πανηγύρια που γίνονται εκεί, από αυτά τα διαφορετικά ζακυνθινά πανηγύρια. Πάμε να πάρουμε μία γεύση. Στον Ανδρέα Παπανδημητρίου. Ανδρέα, τι διαφορετικό έχουν πια, τι μοναδικό έχουν αυτά τα ζακυνθινά πανηγύρια που συγκεντρώνουν τόσο μα τόσο πολύ κόσμο? Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Εκτός από τον ήχο που ακούσαμε, που είναι εντελώς διαφορετικός, έτσι είναι με παραδοσιακά όργανα της Ζακύνθου, τα λεγόμενα βιολοκύτταρα. Εδώ στο συγκεκριμένο πανηγύρι είναι στη Λιθακιά της Ζακύνθου. Βιολοκύτταρα είναι βιολί και κιθάρα, έτσι δεν είναι κάτι? Ένα ακορντεόν, δύο κιθάρες, ένα βιολί συνήθως και ένα ταμπούρλο. Και μετά είναι τα άλλα όργανα, τα παραδοσιακά, τα ταμπουρλανιάκαρα, όπως τα λένε, όπου είναι ταμπούρλο με ένα παραδοσιακό πνευστό της Ζακύνθου και γίνονται αυτά είναι τα όργανα στα πανηγύρια. Δεν υπάρχουν δηλαδή συνθεσάιζερ ή μπουζούκι ή κλαρίνο ή οτιδήποτε άλλο. Ακούσαμε μια καντρίλια πριν, ένα παραδοσιακό ζακυνθινό ρυθμό επηρεασμένο από τους ενετούς. Όπως βλέπετε, είναι εκατοντάδες ο κόσμος ο οποίος σηκώνεται και χορεύει. Υπάρχουν και οι ρυθμοί, οι καλαματιανοί και οι παραδοσιακοί, οι νησιώτικοι που χορεύονται, αλλά εδώ στα πανηγύρια χορεύονται συνήθως κυρίως αυτοί οι σκοποί, οι καντρίλιες και πολλά ευρωπαϊκά χορευτικά τραγούδια όπως βάλς, τακό κλπ. Καθώς, όπως είπαμε, η Ζάκυνθος έχει πολλές ενετικές επιρροές. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι να σας πω γιατί γίνονται τα πανηγύρια το καλοκαίρι. Εδώ στο συγκεκριμένο πανηγύρι της Λιθακιάς, το οποίο πρέπει να πούμε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο και πολύ μεγάλη επιτυχία, έγινε προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Είναι μια εκκλησία στη Λιθακιά που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Δεν ήταν την Κυριακή η γιορτή του προφανώς που έγινε το πανηγύρι. Απλά τι γίνεται? Σε όλα τα χωριά του νησιού και του κάμπου και της Ρίζας, που λέμε και στα ορεινά, μεταφέρονται τα πανηγύρια και οι γιορτές το καλοκαίρι για να μπορέσουν οι Ζακυνθινοί, οι οποίοι είναι εκτός Ζακύνθου και οι μετανάστες, να έρθουν για να συμμετάσχουν σε αυτά. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να αναβιώσουν αυτά τα παραδοσιακά, ιδιαίτερα μοναδικά πανηγύρια στη Ζάκυνθο, όπως είδαμε στο βίντεο. Από εδέσματα να μην σας πω, γιατί είναι και μεσημέρι και δεν είναι μόνο τα παραδοσιακά σουβλάκια. Έχουμε πολλά γλυκά, τις παραδοσιακές φυτούρες, μαντολάτα, παστέλια, μάντολες και διάφορα άλλα τα οποία, γιατί υπάρχουν επιρροές, έρχονται πια και άλλοι πάγκοι και πουλάνε. Τα κλασικά σουβλάκια, αλλά έχει και παραδοσιακή κουζίνα με κοκκινιστά παραδοσιακά πάρα πολύ ωραία, στιφάδα κλπ. Και βλέπουμε και πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, Ανδρέα, πάρα πολύ νεολαία. Είναι πολύ νεολαία. Που μπαίνουν όλοι μαζί στον χώρο, Όλοι. Και κόσμος που δεν ξέρει, και είναι χαρακτηριστικό, το έλεγα στο ραδιόφωνο, ναι, στο συγκεκριμένο πανηγύρι, είχε έρθει ένα ζευγάρι, οι οποίοι είναι ένας Βρετανός και μια Αγγλίδα, καθηγητές πανεπιστημίου στο Μόναχο. Καλά, ο Βρετανός ρήμαξε τις φυτούρες, δηλαδή ο άνθρωπος είπατε πλάκια έφαγε δεν ξέρω πόσα, και έζησαν πραγματικά, λέγανε ότι αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξαναζήσει. Και είναι κάτι το οποίο, αν δεν μας έπαιρνε κάποιος ντόπιος να μας φέρει σε αυτό το πανηγύρι, δεν θα ξέραμε ότι υπάρχει και αυτή η Ζάκυνθος. Υπάρχει και αυτή η Ζάκυνθος, λοιπόν, πέρα από το Λαγανά και πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ πιο όμορφη, είναι πολύ πιο παραδοσιακή. Και να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια, γιατί αυτή την περίοδο τα πανηγύρια είναι 2 με 3 κάθε εβδομάδα σε διάφορα χωριά του νησιού, στους πολιτιστικούς συλλόγους, στα εκκλησιαστικά συμβούλια και στις ορχήστρες που αναβιώνουν τα παραδοσιακά έθιμα και φυσικά στον κόσμο ο οποίος έρχεται και συμμετέχει με πολύ μεγάλη χαρά και έχει και πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και πόσος κόσμος έρχεται ειδικά για τα πανηγύρια, για να συμμετέχει στα συγκεκριμένα πανηγύρια? Πλέον ναι, γιατί οι πρεσβευτές της Ζακύνθου είναι οι ίδιοι Ζακυνθινοί
που ζουν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Διαφημίζουν αυτά τα πανηγύρια. Αυτό κάνουμε και εμείς τώρα. Δείχνουμε ένα πάρα πολύ όμορφο πανηγύρι. Mm-hmm. Θα συνεχίσουμε, ελπίζω, και με κάποια άλλα, για να μην αδικήσουμε κάποιες άλλες κοινότητες, κάποια άλλα χωριά και πολιτιστικούς. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ, με ιδιαίτερα τοπικό χρώμα, είναι πάρα πολύ όμορφα τα πανηγύρια εδώ στο νησί και με εξαιρετικές μουσικές, γιατί είναι η Ζάκυνθος, είναι το νησί του πολιτισμού και κρατάει τα σκύπτρα και τα πρωτεία στον πολιτισμό και στα πανηγύρια. Πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραία. Τα πανηγύρια συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδημητρίου.